Τουλάχιστον 4 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί πάνω σε ένα πλεούμενο που μετέφερε μετανάστες ανοιχτά των Καναρίων νήσων την Κυριακή. Με αυτούς ανήλθε στους 47 ο αριθμός όσων έγινε γνωστό ότι έχασαν την ζωή τους στα νερά του Ατλαντικού ωκεανού από τις αρχές του 2021, προσπαθώντας να φτάσουν στα Κανάρια. Τα 4 ψυχα σώματα μεταφέρθηκαν στο Ελιέρο, ένα από τα μικρότερα νησιά του συμπλέγματος, περίπου 200 χιλιόμετρα νότια του οποίου εντοπίστηκε το σκάφος τους. Σε αυτό επέβαιναν συνολικά 23 άτομα σύμφωνα με τον Ισπανικό Ερυθρό Σταυρό. 3 ελικόπτερα συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης και την αεροδιακομιδή των τραυματιών. Ο αριθμός όσων επιχείρησαν πέρσι το επικίνδυνο ταξίδι από τις ακτές της Αφρικής ήταν 8 και πλέον φορές μεγαλύτερος σε σύγκριση με το 2019.